Έχει απλωθεί σε όλο τον κρατικό μηχανισμό. Αυτή είναι η οδυνηρή πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά οι πολίτες και ομολογούν πλέον ένας-ένας και οι πολιτικοί. Ο πρώην Υπουργός Γιάννης Καψής, που οι καταγγελίες του για εκτεταμένη διαφθορά στο δημόσιο τομέα ξεσήκωσαν θύελα, κατέθεσε στον αρμόδιο εισαγγελέα, αφήνοντας εχμές εναντίον του Υπουργού Δικαιοσύνης Ευάγγελου Γιαννόπουλου, που έδωσε την εντολή για την εισαγγελική έρευνα. Ήταν τραγικό σφάλμα πολιτικό να αντιμετωπιστώ με κατάθεση στον εισαγγελέα. Το μήνυμά μου ήταν ένα. Να αναλάβουμε εκστρατεία κατά της διαφθοράς. Όποιος πει όχι, πιστεύει ότι ζούμε σε έναν κόσμο ηθικά αγγελικά πλασμένο. Να τεκμηριώσει τις καταγγελίες του. Διότι πρόκειται για συγκεκριμένες καταγγελίες, δεν είναι φήμες που λέγονται, λέγεται. Είπε, έχω στοιχεία. Όπως και να χαρακτηρίσει κανείς τη διαφθορά, τον αμφισβητεί το γεγονός είναι ότι φαίνεται να έχει ριζώσει για τα καλά στους δημόσιους οργανισμούς. Όπου αρκετοί δημόσιοι υπάλληλοι απαιτούν το κάτι παραπάνω κάτω από το τραπέζι για να κάνουν τη δουλειά τους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στους σκοτεινούς διαδρόμους κάποιων δημόσιων υπηρεσιών επικρατεί ο νόμος της σιωπής και της αλληλοκάλυψης. Ο Υπουργός Εσωτερικών Βάσο Παπανδρέου έστειλε στο πειθαρχικό δύο υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου. Η αιτία, ως μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, είχαν αθωώσει δύο συναδέλφους τους που είχαν παυθεί από την υπηρεσία τους και είχαν καταδικαστεί σε 2 χρόνια φυλάκιση γιατί έπαιρναν μίζα από πολίτες προκειμένου να μεσολαβήσουν για την έκδοση καθαρών ποινικών μητρώων. Εμένα δεν ήρθανε και μου είπανε τόσα για να με βάλει στο δημόσιο όταν μπορούσα. Να με δώσει μια άδεια λαϊκής, να βάλει το γιο μου στην αστυνομία. Γιατί κρυβόμαστε? Έτσι μπορεί να προχωρήσει η πολιτική μας ζωή. Εκείνοι που γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον ότι το φακελάκι και το λάδωμα είναι απαραίτητα για να τελειώσει εύκολα και γρήγορα ακόμη και η πιο απλή συναλλαγή με το δημόσιο είναι οι ίδιοι πολίτες. Η έρευνα του Sky σας παρουσιάζει 2 χαρακτηριστικές περιπτώσεις πολιτών που χρειάστηκε να νοσηλευθούν σε δημόσιο νοσοκομείο. Εκεί που το φακελάκι σχεδόν προηγείται της διάγνωσης, όπως θα τους ακούσετε να λένε. Η κυρία Βασιλική είναι 58 ετών και χρειάστηκε να κάνει εγχείρηση χολής. Μας διηγείτε την εμπειρία της. Μου πήρε 55.000. Το καταγγείλατε ποτέ γι' αυτό? Όχι, όχι, δεν το καταγγείλω. Και ο κύριος που θα ακούσετε χρειάστηκε να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για την εγχείρηση του πατέρα του. Έκανε μια εγχείρηση και είχαμε δώσει κάποιες 50.000 για να το προσέξουν περισσότερο. Για το θέμα της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα θα συζητήσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας με τον καταγγέλλοντα, πρώην υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Καψή. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Για όσους άνοιξαν τώρα τους τηλεοπτικούς τους δέκτες, να σας πούμε καλημέρα. Τετάρτη, 14 Ιουλίου, να δούμε τα γεγονότα που συνθέτουν την επικαιρότητα. Συγκλονισμένη είναι η κοινή γνώμη από την ναυτική τραγωδία στη Ζάκυνθο. Ο μέχρι στιγμής θλιβερός απολογισμός αριθμεί 1 νεκρό, ενώ 3 ακόμη άτομα αγνοούνται από το ναυάγιο του τουριστικού σκάφους Ιάσονας. Η αγωνία κορυφώνεται για τον εντοπισμό των αγνοωμένων, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται σήμερα με το πρώτο φως της ημέρας. Νεκρός είναι ο Βασίλειος Αγριώτης, 49 ετών, και αγνοούμενη η Βασιλική Κοψαχίλη, 4 χρόνων, ο Αθανάσιος Σταυρίδης και η Μάλαμα Κυπαρίσι. Μπροστά στα μάτια της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής άσκησης με την επωνυμία Σάρισα 99, ο μόνιμος λοχίας των καταδρομών Παναγιώτης Συριανός, 22 ετών, του οποίου το αλεξίτωτο δεν άνοιξε όταν με συναδέλφους του έπεσαν από σε 130. Τη διαβεβαίωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θεωρούν τρομοκράτες τους Έλληνες πολίτες που διαμαρτύρονται για τις επιχειρήσεις στο Κόσοβο έδωσε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας, Βίλιαμ Κοέν, που επισκέπτεται από χθες στη Θεσσαλονίκη. Ο Αμερικανός αξιωματούχος είχε συνάντηση με τον ομόλογο του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, Άκη Τσοχατζόπουλο, ενώ στο περιθώριο της επίσκεψής του εκδηλώσεις διαμαρτυρίας οργανώθηκαν από μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με κυπριακές πηγές, από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσεται και πάλι διπλωματική κινητικότητα για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Νέα αύξηση τέλος 3 δραχμών ανά λίτρο στην τιμή της βενζίνης αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια. Να δούμε το πρώτο θέμα από αυτά που κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Ένας νεκρός και 3 ακόμη αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων ένα 4χρονο κοριτσάκι, είναι ο απολογισμός της ναυτικής τραγωδίας χθες στη Ζάκυνθο. Το τουριστικό σκάφος, στο οποίο επέβαιναν 26 παραθεριστές, παρουσίασε στη 1 το μεσημέρι εισρωή υδάτων και μέσα σε δευτερόλεπτα άρχισε να βυθίζεται. Όσο περνούν οι ώρες, τόσο λιγοστεύουν οι ελπίδες διάσωσης των 3 αγνοωμένων. Τραγωδία στη Ζάκυνθο. Ένας νεκρός και 3 αγνοούμενοι είναι ο θλιβερός απολογισμός μιας βόλτας με ένα τουριστικό πλοιάριο που βυθίστηκε μέσα σε δευτερόλεπτα στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Νικολάου. Παιχνίδια της μοίρας. Το πλοιάριο βυθίστηκε σε απόσταση αναπνοής από το γνωστό ναυάγιο της Ζακύνθου που αποτελεί αξιοθέατο για τους τουρίστες. Η
λέει είναι 70 εκεί. Απαράδεκτη. Πολύ απαράδεκτη. 5 άτομα ήμασταν και κρατιόμασταν. Ευτυχώς βρήκα ένα ζευγάρι. Ένα ζευγάρι με τα παιδάκια τους και είχαν το σύμβιο το παιδικό να δούμε. Ευτυχώς δηλαδή. Δόξα τω Θεώ, δηλαδή να μην κάνανε. Αυτά τίποτα άλλο που είχε πέρα. Το θέμα είναι τώρα αν μπορέσουν οι άλλοι να τους βρούνε. Αυτοί που μείναν τουλάχιστον. Και εύχομαι να τους βρήκαν. Το δρομολόγιο ήταν ρουτίνας. Τέτοια πλοιάρια κάνουν συνεχώς το γύρο του νησιού για να γνωρίσουν την ομορφιά του οι επισκέπτες. Για τον Ιάσονα όμως ήταν το τελευταίο ταξίδι. Έγινε ο υγρός τάφος για τον 49χρονο Βασίλη Σαγκριώτη. Τρεις επίσης επιβάτες μέχρι και αυτή τη στιγμή αγνοούνται. Είναι τετράχρονη Βασιλική Κοψαχίλη, ο Αθανάσιος Σταυρίδης και η Μάλα Μακυπαρίση. Πετάμε 5 μίλια βορειοδυτικά της Αγκίνθου στο ακροτήριο Σκηνάρι. Εδώ, όπου πριν από 3 ώρες περίπου βυθίστηκε το τουριστικό σκάφος Ιάσον. 22 άνθρωποι διασώθηκαν, ένας πνίγηκε και άλλοι 3 αγνοούνται. Οι έρευνες συνεχίζονται μέχρι αυτήν την ώρα. Στο μοιραίο δρομολόγιο του Ιάσονα ήταν 24 τουρίστες, 20 Έλληνες και 4 αλλοδαποί. Το πλήρωμα ήταν μόλις 2 άτομα. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που ο Ιάσονας έφτασε στον Άγιο Νικόλαο πολύ κοντά από τη θέση ναυάγιο. Ξαφνικά, οι επιβάτες είδαν από το μηχανοστάσιο να μπαίνουν νερά. Ο καπετάνιος τους είπε να πηδήξουν στη θάλασσα. Ακολούθησε πανικός. Ακούστε τη συγκλονιστική περιγραφή της μητέρας της τετράχρονης Βασιλικής που αγνοείται. Ήταν κάποιοι τουρίστες, ξέρεις. Και κάτι τους φώναξε, ξέρω, με τα πόδια τους βάζουν. Ξεκαθάρισε τι είπε. Ξαναβλέπει να μπαίνουν πιο πολλά νερά και μας λέει πηδήξτε έξω, πνιγόμαστε. Κανείς δεν μπορούσε να αντιδράσει. Προσπαθούν να βρουν σωσίβια, αλλά μάταια. Πριν προλάβουν να καταλάβουν τι γινόταν, το 10 μέτρων πλοιάριο είχε βυθιστεί. Πλοία του λιμενικού, 2 ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας και 10 ιδιωτικά σκάφη που ήταν κοντά κατέθασαν στην περιοχή του ναυαγίου λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, μόλις πήραν σήμα από το θάλαμο επιχειρήσεων. Μετά από υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν να περισυνελέξουν 22 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται και όλοι εύχονται τα νέα να είναι καλά για τους 3 αγνοούμενους. Να ακούσουμε τώρα τι είπε χθες στο κεντρικό δελτίο μία επιβάτης του μοιραίου πλοιαρίου στη Ζάκυνθο. Ήσασταν πάνω στο σκάφος, μπορείτε να μας πείτε τι έγινε. Έβασε νερά από το πίσω μέρος του σκάφος, ναι. Και κατευθείαν σε κλάσματα δευτερολέπτου ήρθε ο καπετάνιος, λέει κάποιον τουρίστα που στεκόταν πίσω, μπες μέσα κύριε. Με το που μπήκε μέσα αυτός ο κύριος, λέει ο καπετάνιος ότι βουλιάζουμε, πηδήστε στη θάλασσα. Με το πηδήστε στη θάλασσα δεν προλάβαμε η αλήθεια όλοι να πηδήσουμε, μας πήρε από κάτω το καράβι. Και προσπαθούσαμε μετά να βγούμε, ενώ έφερε τα σωσίβια ο άνθρωπος να τα μοιράσει. Ναι. Δεν προλάβαμε να πάρουμε όλη σωσίβια. Καλά, γέμισε το σκάφος με νερό και δεν κατάλαβε κανένα. Δεν καταλάβαμε τίποτα. Σε κλάσματα. Είχε χτυπήσει κάπου προηγουμένως. Όχι. Έβασε νερά κατευθείαν από πίσω. Και δεν προλάβατε, νιώσατε να σας παρασύρει δηλαδή το σκάφος. Ναι, μας πήρε από κάτω. Σας πήρε από κάτω. Αναποδογύρισε δηλαδή, κυρία Ζαχαρία. Το πίσω μέρος βούλιαξε και μας πήρε το σκάφος από κάτω. Καταλαβες, αυτοί που καθόντουσαν πίσω, ναι, πηδήξαν στη θάλασσα. Εμείς που ήμασταν πιο μέσα, ναι, στο κουπέ του, μας πήρε από κάτω το σκάφος. Αλλά εσείς μετά ήσασταν πίσω ή μπροστά? Εγώ ήμουνα μπροστά, προς τον καπετάνιο. Ήμουνα. Γι' αυτό προσπάθησα για να βγω 2-3 φορές και έπιανα καράβι από πάνω μου και δεν μπορούσα να βγω. Αλλά μετά βγήκα, δόξα τω Θεώ. Βγήκα επάνω, μετά πολύ πιο χάλια ήταν η αδερφή μου όταν τη βρήκα. Τη βρήκα σε άσχημη κατάσταση την αδερφή μου. Μας μάζεψε ένα σκάφος που ήρθε και εκείνο να κάνει βόλτα μέχρι το ναυάγιο και στις γαλάζιες εκεί σπηλιές που κάναμε κι εμείς. Και εκείνο το καράβι μας μάζεψε μετά. Αφού κάναμε προσπάθεια εγώ να μαζέψω την αδερφή μου, τον άντρα μου, μαζευτήκαμε όλοι μαζί δηλαδή η οικογένειά μας. Το μωρό μέσα που ήταν πάντως δεν βγήκε και αποκλείεται να βγει και το μωράκι. Γιατί οι γονείς του βγήκαν έξω και δεν του κρατούσαν. Θυμάστε που καθόντουσαν. Το μωράκι ήταν ξαπλωμένο, κοιμόταν μέσα δίπλα και στον καπετάνιο που ήταν ο καπετάνιος. Αποκλείεται να βγήκε. Λέτε το μικρό. Γιατί είστε τόσο κατηγορηματικοί? Ορίστε. Είστε κατηγορηματικοί, λέτε ότι το τράβηξε το σκάφος. Ναι, γιατί και εμένα με τράβηξε κάτω το σκάφος και προσπαθούσα να βγω και από πάνω ήταν το σκάφος. Το πιανα. Και δεν μπορούσα να βγω και έκανα πιο αριστερά για να βγω από το σκάφος από κάτω. Εμείς κυρίες και κύριοι να ευχηθούμε οι έρευνες που μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν έχουν αποβεί άκαρπες να έχουν τελικά αίσιο τέλος για τους 3 αγνοωμένους.
Η αλυσίδα των τραγικών γεγονότων κατά τη χθεσινή μέρα έμοιαζε να μην έχει τέλος. Βουτιά θανάτου για τον αλεξιπτωτιστή των δυνάμεων καταδρομών εξαιτίας της δυσλειτουργίας του αλεξίπτωτου που φορούσε. Χθες το πρωί, στη διάρκεια άσκησης κοντά στο Λαγκαδά, ο αλεξιπτωτιστής βρήκε τραγικό θάνατο όταν δεν άνοιξε το αλεξιπτωτό του και καρφώθηκε στο έδαφος πέφτοντας από ύψος 400 μέτρων. Περιοχή Μυγδονία Θεσσαλονίκης. Ένα μεταγωγικό C-130 εκτελεί πτήση πάνω από τις λίμνες Μικρή Βόλφη και Αγίου Βασιλείου. Μεταφέρει 300 αλεξιπτωτιστές που συμμετέχουν σε στρατιωτική άσκηση. Μαζί τους και ολοχίας Παναγιώτης Ιριανός. Ύψος 2.000 μέτρα. Ο 20χρονος στρατιωτικός ακολουθεί τους συναδέλφους του και πέφτει στο κενό. Το αλεξίπτωτό του όμως δεν ανοίγει. Μια απλή άσκηση μετατρέπεται σε τραγωδία. Η άσκηση Σάρις 99 υπό την εποπτεία του δεύτερου σώματος στρατού ξεκίνησε νωρίς το πρωί. Μονάδες αλεξιπτωτιστών ανιχνευτών και λοκατζίδων με την υποστήριξη μεταγωγικών αεροσκαφών σε 130 μαχητικών αεροσκαφών F-16 και Μοιράς 2000 παίρνουν μέρος σε αυτήν. Το C-130 πλησιάζει το σημείο όπου οι καταδρομείς θα έκαναν ελεύθερη πτώση. Οι αλεξιπτωτιστές άρχισαν να βουτούν στο κενό. Ολοχίας Παναγιώτης Ιριανός ετοιμάζεται για το άλμα. Τραβά τον κρίκο για να θέσει το μηχανισμό σε λειτουργία. Παίρνει θέση για να πετάξει. Για λόγους που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ο ημάντας που τον συγκρατεί με το αλεξιπτωτό του κόβεται. Οι συνάδελφοί του τον βλέπουν να πέφτει με ηλιγκιώδη ταχύτητα στο κενό. Δεν μπορούν εκείνη την ώρα να συνειδητοποιήσουν τι συμβαίνει. Με κομμένη την ανάσα παρακολουθούν την πτώση θανάτου του 20χρονου παλικαριού. Είχαμε ένα τυχαίστατο περιστατικό για το οποίο εκφράζω τη βαθύτατη λύπη μου και την συμπάθειά μου τη βαθύτατη προς την οικογένεια και τους οικείους του παλικαριού που χάθηκε. Είναι άγνωστο αν ο Παναγιώτης Ιριανός προσπάθησε στον αέρα να ανοίξει το εφεδρικό του αλεξίπτωτο για να σώσει τη ζωή του. Ολοσχερός καταστράφηκε τα ξημερώματα αυτοκίνητο με διπλωματικές πινακίδες που ανήκει στην πρεσβεία της Κύπρου. Άγνωστοι περιέλουσαν με βενζίνη το αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στην οδό Πινόπης 1 στη Γλυφάδα. Παρανάλωμα του πυρός έγινε τα ξημερώματα αυτοκίνητο της Κυπριακής Πρεσβείας μάρκα Saab που ήταν σταθμευμένο στην οδό Πινόπης 1 στη Γλυφάδα. Η ώρα ήταν 3:20 τα ξημερώματα. Ο εμπορικός σύμβουλος Κυπριακής Πρεσβείας Γιάννης Ιακώβου είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό του από νωρίς το βράδυ δίπλα στο σπίτι του στην οδό Πινόπης 1 στην Γλυφάδα. Οι άγνωστοι έσπασαν το παπρί του αυτοκινήτου με τις πινακίδες του διπλωματικού σώματος και περιέλυσαν το εσωτερικό του με βενζίνη. Το αυτοκίνητο σε δευτερόλεπτα ατυλίχθηκε στις φλόγες. Οι φλόγες γρήγορα επεκτάθηκαν και σε ένα διπλανό αυτοκίνητο μάρκας Fiat, το οποίο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές. Από την πυρκαγιά, το διπλωματικό αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό του επιβάτη του πολυτελούς κουραγιερόπλου Grand Princess, Άντι Willis, που αγνοείται από τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ το σκάφος έπλεε ανοιχτά τη σύδρα. Χωρίς να έχει χάσει τις ελπίδες της, η σύζυγός του αναχώρησε χθες για τις ΗΠΑ για να συναντήσει τα τρία της παιδιά. Εν τω μεταξύ, σε παθολογικά αίτια οφείλεται πιθανότατα ο θάνατος του Αυστραλού επιχειρηματία Τζον Άντερσεν, που το πτώμα του βρέθηκε σε ερημική περιοχή της Μυκόνου. Το θρίλερ της εξαφάνισης του 56χρονου Αμερικανού πολυεκατομμυρίου Χουάντι Βίλις συνεχίζεται. Η τύχη του αγνοείται από τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου, όταν το κρουαζιερόπλοιο Grand Princess, με το οποίο ταξίδευε αυτός και η σύζυγός του, έπλεε ανοιχτά της σύδρας. Και όσο οι έρευνες δεν οδηγούν σε κάποιο συμπέρασμα, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Η Μπάμπι Τζο Γουίλις ακόμη δεν μπορεί να πιστέψει ότι αναγκάστηκε να επιστρέψει στην πατρίδα της χωρίς τον αγαπημένο της σύζυγο. Όπως μας είπε, στο αεροδρόμιο λίγο πριν αναχωρήσει για την Αμερική, ο δεύτερος μήνας του μέλητος που σχεδίαζαν να κάνουν σε αυτή την κρουαζιέρα για να γιορτάσουν τα 36 χρόνια του γάμου τους, έγινε για αυτήν πολύ γρήγορα εφιάλτης. Ατύχημα ή μήπως εγκληματική ενέργεια. Λίγο πριν την εξαφάνισή του, ο Άντι Βίλις είχε κερδίσει στο καζίνο του κρουαζιερόπλοιου 3 εκατομμύρια στη ρουλέτα και τον κουλοχέρι. Και είναι αυτό το γεγονός που κάνει ορισμένους να πιστεύουν ότι κάποιος έβαλε στο μάτι τα χρήματα. Και δεν είναι μόνο αυτό. Όλοι πάνω στο κρουαζιερόπλοιο ήξεραν ότι το ζεύγος Βίλις έχει μεγάλη οικονομική επιφάνεια.
Αν και οι μέχρι τώρα έρευνες δεν έχουν οδηγήσει τις λιμενικές αρχές σε κάποιο ίχνος του 56χρονου πολυεκατομμυριούχου, η σύζυγός του δεν πάβει στιγμή να ελπίζει ότι ο σύντροφός της θα βρεθεί και μάλιστα ζωντανός. My children are at home and they need me, you know, so I have got to get back to them. I don't want to leave him over here, but they promised they'd keep trying. We got a $25,000 reward out for him and we hope the fishermen will keep looking. You know, I just got to hope and pray they'll find him. They've all been wonderful. They've done everything they could do to help. I hope they continue the search and that we will get good news. We still hope he'll be found alive. Η Μπάμπι Τζο Γουίλις ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Άντι Γουίλις. Το βράδυ της περασμένης Παρασκευής τον άφησε στο καζίνο του Κρουαζιερόπλιου. Γύρω στις 4 τα ξημερώματα εκείνος γύρισε χαρούμενος στη σουίτα τους. Την ξύπνησε για να της ανακοινώσει ότι είχε κερδίσει στη ρουλέτα. Εκείνη αποκοιμήθηκε όμως και πάλι. Ο 56χρονος Αμερικανός βγήκε στο μπαλκόνι της σουίτας. Όταν η Μπάμπι Τζο Γουίλις ξύπνησε, τα ίχνη του είχαν χαθεί. Την ίδια ώρα στη Μύκονο, το μυστήριο της εξαφάνισης του συμβούλου του Πρωθυπουργού της Αυστραλίας, Τζον Άντερσον, έβρισκε τη λύση του. Και μάλιστα με τον πιο τραγικό τρόπο. Ένας βοσκός βρήκε το πτώμα του 52χρονου άντρα σε μια δύσβατη περιοχή στη Μύκονο. Αυτός φοράει το σόρτ και τα παπούτσα, δεν φοράει τίποτα άλλο. Ναι. Το σόρτ και τα παπούτσα. Ήταν ανάσκελα, ήταν για ανοιχτά τα πόδια και τα χέρια. Ο Αυστραλός ακολούθησε τη διαδρομή που βλέπετε. Από το ξενοδοχείο μέσω ενός κομματόδρομου έφτασε εδώ στο βουνό του Αϊγιάννη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο αισθάνθηκε μια αδιαθεσία. Επί 7 ημέρες το σώμα του βρισκόταν νεκρό δίπλα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους. Κανείς όμως από τους περαστικούς δεν παρατήρησε τίποτα, γιατί πολύ απλά το άψυχο κορμί του βρισκόταν κρυμμένο ανάμεσα στις πέτρες και τις ξεροληφιές. Πάντως θα διενεργηθεί νεκροψία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του άτυχου Αυστραλού. Στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Παντελής Δροσινός, ο παραπληγικός που κατάφερε να σωθεί παλεύοντας ώρες με τα κύματα παρά την αναπηρία του, όταν η βάρκα του βυθίστηκε μέσα σε θαλασσοταραχή στα ανοιχτά του Πόρτο Γερμενό. Μέσα στη βάρκα βρίσκονταν και η σύζυγός του, πολυτίμη 35 ετών, καθώς και ο πατέρας του, Στυλιανός, 70 ετών, που όμως δεν άντεξαν και πνίγηκαν. Είναι από εκείνα τα απίστευτα παιχνίδια της ζωής που μέσα από μια τραγωδία γεννιέται μια ηρωική μορφή. Γιατί ο Παντελής Δροσινός πάλεψε σαν πραγματικός ήρωας. Την ώρα που τα μάτια του έβλεπαν τα μανιασμένα κύματα να καταπίνουν τη σύζυγο και τον πατέρα του, την ώρα που τα παράλυτα πόδια του αδυνατούσαν να τον βοηθήσουν, τα χέρια του έβρισκαν τη δύναμη να αντισταθούν και κυρίως η ψυχή του. Ήταν αυτή που για 6 ολόκληρες ώρες κρατούσε τον 36χρονο παραπληγικό γερά γαντζωμένο στα απόκρινα βράχια. Γαντζωμένο στη ζωή που μέχρι σήμερα δεν είχε σταθεί και τόσο γενναιόδοροι μαζί του. Είναι μέγα θαύμα αυτό. Είναι σημαίνει ότι είχε χρόνια να ζήσει το παιδί. Η Αγία Μαρκέλα, έτσι είχε βαφτίσει τη βάρκα του ο Παντελής Δροσινός, έκανε το θαύμα της μόνο για εκείνον. Ο ηλικιωμένος πατέρας του και η παραπληγική σύζυγός του όμως δεν τα κατάφεραν. Λόγω της θαλασσοταραχής, η μικρή τους βάρκα αναποδογύρισε, μόλις 60 μέτρα από τα βραχώδη παράλια του Μύτικα. Το ζευγάρι και ο πεθερός βρέθηκαν στη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Η 35χρονη πολυτίμη και ο 70χρονος Στυλιανός Δροσινός άντεξαν μόνο λίγα λεπτά. Είτε έμειναν από δυνάμεις, είτε χτύπησαν και σκοτώθηκαν μάλλον από την πρόσκληση τους στα βράχια. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι από φουρτούνες από τέτοια και πήγαν να τα σηκώσουν τα δίθια. Με τη βοήθεια και του πατέρα που είναι γερός, είχαν τρέλα με τη θάλασσα. Από τα Βίλια, εκεί όπου παραθέριζαν κάθε καλοκαίρι, ο 70χρονος πατέρας μαζί με τον γιο του, ο οποίος είναι πρωταθλητής στην κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες για άτομα με ειδικές ανάγκες, πήγαιναν σχεδόν καθημερινά στο λιμανάκι του Πόρτο Γερμενό για να πάρουν την Αγία Μαρκέλα και να πάνε για ψάρεμα. Αυτή τη φορά πήγε μαζί τους και η 35χρονη πολυτίμη. Με τη μικρή τους βάρκα ξεκίνησαν από αυτό εδώ το μικρό λιμανάκι που βρισκόμαστε τώρα στο Πόρτο Γερμενό. Για την οικογένεια Δροσινού, το ψάρεμα ήταν ένα από τα αγαπημένα τους χόμπι. Ήταν ένα πάθος, μας λένε εδώ οι επαγγελματίες ψαράδες, που κατέληξε σε τραγωδία. Και που μπαίναν μέσα στο καΐγι, αφήναν τα καρότσα απ' έξω και είχαν ένα μαδέρι έτσι και πήγαιναν σβάρνα και μπαίνανε μέσα. Γρήγορα η θάλασσα άρχισε να φουρτουνιάζει. Ο αέρας έφτανε τα 7 μποφόρ. Πατέρας και γιος όμως είχαν ήδη ρίξει τα δίχτυα τους. Ήταν κοντά στην ακτή του Μύτικα. Γι' αυτό και αποφάσισαν να συνεχίσουν το ψάρεμα. Το τι ακολούθησε θα το ακούσετε από τον ίδιο τον Παντελή Δροσινό. Έτσι όπως περιέγραψε ο ίδιος στους άνδρες του λιμεναρχείου Ελευσίνας,
οι οποίοι του πήραν κατάθεση στο Ιπποκράτειο όπου και νοσηλεύεται. Ξαφνικά, γύρω στις 7 το πρωί, ένα μεγάλο κύμα έβαλε νερό στη βάρκα μας και ένα δεύτερο μας αναποδογύρισε. Πέσαμε στη θάλασσα. Τον πατέρα μου τον έχασα αμέσως από τα μάτια μου. Τη γυναίκα μου την κρατούσα σφιχτά από το χέρι. Κρατήσαμε την ψυχραιμία μας. Κολυμπήσαμε και φτάσαμε 3 μέτρα μακριά από την ακτή. Εξακολουθούσα να την κρατώ σφιχτά από το χέρι. Όμως το μαγιό της πιάστηκε σε βράχια και το κύμα μας απομάκρυνε. Τότε εκείνη λιποθύμησε. Σιγά σιγά άρχισα να τη βλέπω να χάνεται στα κύματα, ώσπου την έχασα τελείως από τα μάτια μου. Δεν μπορούσα να τη βοηθήσω. Προσπάθησα, αλλά δεν τα κατάφερα. Σπαρέσε ο αέρας και χτύπησα πάνω στα βράχια και έγινε κομμάτια η βάρκα τους. Μετά την ανατροπή της βάρκας, ο 36χρονος Παντελής Δροσινός, λόγω της μεγάλης μυϊκής δύναμης που είχε στα χέρια, έφτασε κολυμπώντας σε αυτούς τους απόκρημνους βράχους. Καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφερε να γατζωθεί πάνω σε αυτούς, περιμένοντας κάποια στιγμή να έρθει βοήθεια και ελύτρωση. Η μητέρα του Παντελή Δροσινού ήταν αυτή που είχε ειδοποιήσει τις λιμενικές αρχές, βλέποντας ότι ο σύζυγος και τα παιδιά της αργούσαν να επιστρέψουν. Η κινητοποίηση ήταν άμεση. Το σκάφος πήγαμε εκεί, στο μέρος που μας είπε περίπου. Βρήκαμε τη βάρκα στην τρίμια. Το νεαρό να ήταν ανεβασμένος στα βράχια, λίγο παράξενο αυτό. Τον είδαμε πάνω και αφού ψάξαμε να βγάλουμε λίγο το μέρος, είδαμε τους δύο νεκρούς, τον πατέρα και την ύφη τους, και βγάλει η θάλασσα σε μια παραλία. Επειδή δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, ο ένας ο οποίος είχε σκαρφαλώσει, ο Δροσινός Παντελής, είχε σκαρφαλώσει ένα βράχο, παρότι είναι παραπληγικός, με μέρημνα του Υπουργείου Ναυτιλίας του Αρχιγείου Λιμενικού Σώματος. Ήρθε ελικόπτερο της αεροπορίας, τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο θριάσιο νοσοκομείο. Η δίψα για ζωή ήταν αυτό που κράτησε ζωντανό τον Παντελή Δροσινό. Για περισσότερο από 5 ώρες καρφαλωμένο στα απόκρημνα βράχια, καλούσε σε βοήθεια. Εσύ, Διονύση, πολλοί τους γνωρίζαμε τους ανθρώπους, είχαν και σπιτάκια εκεί κάτω και τους γνωρίζαμε εδώ τους ανθρώπους αυτούς. Οι άνδρες του λιμενικού ήταν αδύνατο να πλησιάσουν στα βράχια όπου βρίσκονταν τα άψυχα σώματα της Πολυτίμης και του Στυλιανού Δροσινού. Χρειάστηκε να φτάσουν στο σημείο άνδρες της ΕΜΑΚ για να τα παραλάβουν. Ο Παντελής Δροσινός εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Είναι ακόμα σοκαρισμένος, αλλά πολύ καλά στην υγεία του. Το μόνο που ζητά από τους γιατρούς είναι να του επιτρέψουν να φύγει από το νοσοκομείο, για να μπορέσει να συνοδεύσει τον πατέρα και τη σύζυγό του στην τελευταία τους κατοικία. Απεργία πείνας για να αποδείξει την αθωότητά του ξεκίνησε μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού ο 32χρονος Σπύρος Δημητρίου, που κατηγορείται μαζί με τον αδελφό του για τη ληστεία χρηματαποστολής των ΕΛΤΑ και τη δολοφονία του Αλβανού συνεργού τους. Ο πρώην αστυνομικός, μιλώντας στον Sky, δήλωσε αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους, ενώ οι γονείς του ζητούν με απόγνωση την απελευθέρωσή του. Αποφασισμένος να αποδείξει την αθωότητά του ή να πεθάνει, δηλώνει μέσα από τη φυλακή ο 32χρονος πρώην αστυφύλακας Σπύρος Δημητρίου, ο οποίος βρίσκεται προφυλακισμένος τους τελευταίους 11 μήνες στον Κορυδαλλό μαζί με τον αδελφό του Νίκο. Τα δύο αδέλφια κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στη ληστεία της χρηματαποστολής των ΕΛΤΑ Τρυπόλεως το Μάρτιο του 1998. Κατηγορούνται επίσης και για τη δολοφονία του Αλβανού συνεργού τους Αριστίδη Φώτου. Ο Σπύρος Δημητρίου, ο οποίος κάνει απεργία πείνας εδώ και 5 μέρες, μιλώντας στο δημοσιογράφο του Sky Δημήτρη Θανάσενα μέσα από τις φυλακές Κορυδαλλού, υποστηρίζει ότι είναι αθώος. Αισθάνομαι ειλικρινά προδομένος από τους ίδιους νόμους που εγώ έδινα για την εφαρμογή τους ακόμα και το αίμα μου, κύριε Θανάσενα, ότι είμαι αποφασισμένος να ξεπεράσω τα όρια μου, διότι αισθάνομαι να με πνίγει το δίκιο μου, κύριε Θανάσενα. Είμαι αποφασισμένος να πολεμήσω την αδικία. Δεν εκβιάζω. Αγωνίζομαι δίκαια. Πώς μπορείτε να πείσετε τον κόσμο ότι δεν έχετε καμία εμπλοκή σε αυτά τα οποία σας κατηγορούν? Το πιο βασικό στοιχείο, κύριε Θανάσενα, είναι ότι κατά τον χρόνο τελέσεως των αδικημάτων αυτών, ο ίδιος ήμουν σε διατεταγμένη υπηρεσία την οποία παρουσιάστηκα και εκτέλεσα κανονικά και υπάρχει αυτό σε όλα τα έγγραφα. Όλο καλά έχει κάνει παρά κακό. Ναι. Έχει σώσει πάρα πολλούς ανθρώπους από δυστυχήματα. Μέσα σε γκρεμούς έχει σώσει ανθρώπους από τον οροπό που μου έλεγε και συγκινούμε γι' αυτό και καλά έκανε. Πάρα πολύ κόσμο έχει βοηθήσει. Και είναι κρίμα τώρα να βρίσκεται σε αυτή τη θέση και να έχει απογοητευτεί και να μην ξέρει τι σκέφτεται. Να περιγίνει μυστικά, να ηρεμεί, να μιλήσει σε μια ανακρίτρια και να τη πει: σε παρακαλώ, πες μου πού φταίω εγώ. Εγώ ήμουν υπηρεσία, δεν το λέει ο καθένας, το λέει η υπηρεσία μου. Εργαζόμουν αυτές τις μέρες που με κατηγοράτε. Γιατί με κατηγοράτε? Οι γονείς του 32χρονου πρώην στη φύλακα υποστηρίζουν ότι η προφυλάκηση του γιού του είναι σκευωρία. Όπως είπε στην τηλεόραση του Sky, ο πατέρας του Παναγιώτης Δημητρίου, το γιο του τον είχε βάλει από παλιά στο μάτι ο διοικητής του στο αστυνομικό τμήμα Τρυπόλεως όπου υπηρετούσε. Ήταν αυτός, λέει, που μεθόδευσε τις κατηγορίες εναντίον του. Όταν το παιδί μου ερχόταν με άδεια, έκλαιγε και μου έλεγε: μπαμπά,
Δεν μπορώ να τον υποφέρω άλλο αυτόν τον άνθρωπο. Τι να κάνω. 1,5 μήνα μετά τη ληστεία, ο 24χρονος Αλβανός Αριστίδης Φώτου, τον οποίο αναζητούσε η οικογένειά του από την Ακράτα μήνες ολόκληρους, βρέθηκε από ένα βοσκό δολοφονημένος με μια σφαίρα στο κεφάλι. Ήταν τυλιγμένος με μια κουβέρτα, παρόμοια με κάποια άλλη που βρέθηκε στο διαμέρισμα του αστιφύλακα. Δεν έχουμε κανέναν άλλο στον κόσμο, δύο παιδιά. Και είναι κρίμα από τον Θεό αυτό. Γιατί, αφού δεν κάναμε τίποτα, τίποτα, το πιστεύετε, εγώ τα έχω μεγαλώσει και τα ξέρω πολύ καλά. Έχουν ψυχή μάλαμα. Σύμφωνα πάντως με τη δικογραφία που σχημάτισε το Τμήμα Ασφαλείας Τρυπόλεως, ο 32χρονος αστιφύλακας Σπύρος Δημητρίου με τον αδελφό του φρόντισαν να κλείσουν για πάντα το στόμα του Αλβανού συνεργού τους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο και το μερίδιό του από τα 34 εκατομμύρια δραχμές. Από τα χρήματα δηλαδή που είχαν αρπάξει οι δύο άγνωστοι με τα αστυνομικά τζάκετ από τη χρηματαποστολή. Στα πρόσωπα του Αλβανού Αριστίδη Φώτου και του Νίκου Δημητρίου, αδελφού του αστιφύλακα, ο οδηγός της χρηματαποστολής στον ΕΛΤΑ είχε αναγνωρίσει τους δράστες της ληστείας. Τα παιδιά μου είναι τελείως αθώα. Τα παιδιά μου πρέπει να έρθουν κοντά μας γιατί είναι αθώα. Είμαστε άρρωστοι άνθρωποι, δεν αντέχουμε έτσι. Γιατί τα κλείσανε μέσα. Στις 8 του περασμένου Αυγούστου, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον Σπύρο Δημητρίου και τον οδήγησαν μαζί με τον αδελφό του στις φυλακές Ναυπλίου. Όμως, από την πρώτη κιόλας στιγμή που ο αστιφύλακας πέρασε το κατόφλι των φυλακών, οι Αλβανοί κρατούμενοι είχαν βγάλει την ετοιμιγορία. Το επιτέθηκαν με γροθιές και τον έστειλαν βαριά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Την ώρα που εγώ μιλούσα στο τηλέφωνο με την κοπελιά μου, δέχτηκα από πίσω επίθεση, με μαχαιρώσανε, μου σπάσανε τα παίδια, με ρίξανε κάτω στο δάπεδο. Και αν δεν ήταν ο αδερφός μου, χτυπήσαν τότε και έναν υπάλληλο. Αν δεν ήταν ο αδερφός μου, μάλλον έναν συγκρατούμενο, θα ήμουν πεθαμένος τώρα. Αδύνατο αυτά τα παιδιά να κάνουν κακό. Ο 32χρονος αστιφύλακας, όπως πριν από λίγο καιρό, ένας άλλος συνάδελφός του, πρώην αστυνομικός, ο Γιώργος Βερβεράκης, λέει ότι δεν θα σταματήσει την απεργία πείνας εάν δεν δικαιωθεί. Τώρα πριν αρχίσετε εσείς, μίλησα με τον Σπύρο, με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει, παππούλη, εάν δεν γίνει τίποτα τώρα, εγώ θα αυτοκτονήσω. Να περάσουμε σε μια σημαντική αθλητική είδηση. Την ερυθρόλευκη φανέλα θα φοράει για τα επόμενα 4 χρόνια ο Σλοβένος Άσος Ζλάτκο Ζάχοβιτς, αφού οι συζητήσεις της ηγεσίας του Ολυμπιακού με την Πόρτο και τον Ζάχοβιτς κατέληξαν στην πολυπόθητη συμφωνία. Ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς στον Ολυμπιακό. Μετά την απόκτηση του Βραζιλιάνου Superstar Giovanni, οι ερυθρόλευκοι προχώρησαν και στη δεύτερη μεγάλη μεταγραφή του. Η τελευταία πράξη του μεταγραφικού σύριαλ παίχτηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο του Οπόρτο. Μετά από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις, του αντιπρόεδρου της ΠΑΕ Πέτρου Κόκαλη και του διευθύνοντα συμβούλου Γιώργου Λούβαρη με τον ποδοσφαιριστή και τη διοίκηση της πορτογαλικής ομάδας, ο 28χρονος Άσος θα αγωνίζεται για τα επόμενα 4 χρόνια με τα χρώματα του Ολυμπιακού, ενώ το κόστος της μεταγραφής θα φτάσει στα 4,2 δισεκατομμύρια δραχμές. Ο διεθνής Σλοβένος ποδοσφαιριστής ξεκίνησε την καριέρα του από την Παρτιζάν, μετακόμισε στην Πορτογαλία όπου αγωνίστηκε αρχικά στη Βιτόρια Γκυμαράες, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια κατέκτησε δυσάριθμους τίτλους με την Πόρτο, της οποίας ήταν βασικός στέλεχος και δεύτερο σκόρερ μετά τον Βραζιλιάνο Μάριο Ζαρντέλ. Πριν από την έλευση του Τζοβάνι που αναμένεται στην Αθήνα την Παρασκευή, οι φίλοι του Ολυμπιακού πρέπει να ετοιμαστούν για μία ακόμα αποθεωτική υποδοχή, καθώς ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς υποσχέθηκε στους παράγοντες των Ερυθρολεύκων να έρθει στην Αθήνα την Πέμπτη, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Τετάρτη 14 Ιουλίου είναι ώρα να ρίξουμε μια ματιά στις πρώτες σελίδες των πρωινών και απογευματινών εφημερίδων. Έτσι λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Αδέσμευτος Τύπος του Δημήτρη Ρίζου. Πολείται όπως είναι επιπλωμένο, είναι ο τίτλος. Η κυρία Λιάννη δηλώνει άπορη μόλις άρχισαν τα όργανα για εξεταστική επιτροπή στις μίζες των όπλων. Από τον Αδέσμευτο Τύπο του Δημήτρη Ρίζου, να περάσουμε στον Αδέσμευτο Τύπο του Κώστα Μίτση. Βενζίνη με 3 τελείες φτερά. Σήμερα ανακοινώνουν την αύξηση, ξεφεύγει ο στόχος του πληθωρισμού. Δεύτερο πέταγμα, η λέξη σε εισαγωγικά, μέσα σε 7 ημέρες και αναφορά στο οικονομικό ρεπορτάζ. Και από τον Αδέσμευτο Τύπο του Κώστα Μίτση στην Αθηναϊκή. Όλα στη φόρα για το Αιγαίο είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Συγκλώνησαν την κυβέρνηση οι αποκαλύψεις της Αθηναϊκής. Έκρηξη του ΡΕΠΑ χωρίς να διαψεύσει φωτογραφία του Υπουργού Τύπου. Η Ακρόπολης έχει τίτλο «Πολιτικό ή δικαστικό θέμα». Ρωτάει η εφημερίδα, αναρωτιέται. Ο Γιάννης Καψής δεν έδωσε στοιχεία στον εισαγγελέα για τις καταγγελίες του περί διαφθοράς, σημειώνει στον υπέρτιτλο του βασικού της θέματος η Ακρόπολης. Απογευματινή. Πόρτα για άλλους 9.500 διορισμούς. Είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Ενισχύεται σημαντικά με άνδρες η δημοτική αστυνομία, σημειώνει η Απογευματινή στον υπέρτιτλο. Από την Απογευματινή, να περάσουμε στην Αυγή. Η Αυγή έχει τίτλο «Ναυάγησαν οι όροι ασφαλείας. Ένας νεκρός και 3 αγνοούμενοι στη Ζάκυνθο». Τουριστικό καίκι με 26 επιβάτες βυθίστηκε λίγα μέτρα από τις ακτές,
μεγάλα ερωτήματα για τους ελέγχους και την επάρκεια σωστικών μέσων σε χιλιάδες σκάφη στη χώρα. Η αυριανή έχει τίτλο «Βρώμικο κόλπο Λάτσι με την εργασία». Ποιοι καλύπτουν το σκάνδαλο, σημειώνει στον υπέρτιτλο του βασικού της θέματος η εφημερίδα, ενώ στον υπότιτλο του πρώτου θέματος της «Κάποιοι παίζουν με το θεσμό του χρηματιστηρίου και τα συμφέροντα δεκάδων